Την ώρα που περνούσε το οργανάκι, σκορπίζοντας παντού μελαγχολιά, ευγήκε από το φτωχό της το σπιτάκι, σεμνή πλεξούδα ακόμα στα μαλλιά. Καβάλα από το σεριάνι του γυρνώντας, την είδε και με στάση αρχοντική, το βήμα του αλόγου σταματώντας, της πέταξε μια λέξη ερωτική. Αυτή εκοντοστάθηκε λιγάκι την ώρα που περνούσε το οργανάκι. Την άλλη μέρα πέρασε και πάλι το ωραίο πλουσιόπεδο από εκεί, και γύρισε τη κόρη στο κεφάλι, γιατί είχε ομιλία μαγική. Της είπε τόσα πράγματα ωραία και τόσο ήταν άπειρη και απλή, που πίστεψε και του δόκε η νέα δειλά-δειλά το πρώτο της φιλί. Κι έτσι αρχινά το δραματάκι, την ώρα που περνούσε το οργανάκι. Κατάλαβε το τι την περιμένει, μα ήλπιζε ακόμα τις βραδιές, σαν ένιωθε με τρόμο η καημένη, ως μέσα της χτυπούσαν δυο καρδιές. Εκείνος όμως άθλιος πατέρας, σαν είδε πως εκόντευε ο καιρός, στα ξένα εταξίδεψε το τέρας και χάθη από το θύμα του εμπρός, που άφησε ορφανό ένα παιδάκι την ώρα που περνούσε το οργανάκι. Περάσαν χρόνια μάλι παντρεμένος, περνώντας ένα βράδυ ευτυχής, ρωτάει γιατί είναι κόσμος μαζεμένος απ' έξω από την πόρτα της φτωχής. Κρεμάστηκε του λέγουν μια ζητιάνα, κι αφήνει αυτό το έρημο παιδί. Δεν είχε να το θρέψει δολιά η μάνα, που είναι ο προκομμένος να το δει. Αυτός τα χείλη εδάγκωσε λιγάκι την ώρα που περνούσε.